Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, συγκεντρώθηκαν ήδη ένδυσης και υπόδησης για παιδιά, παιχνίδια καθώς και υγειονομικό υλικό και παραδόθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, συνοδευόμενο από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο. Ο κύριος Σπυρόπουλος, παραδίδοντας τα συγκεκριμένα είδη στον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, κύριο Μακάριο, δήλωσε ότι θα είναι πάντα αρρωγός στις όποιες ανάγκες προκύπτουν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για την προσφορά τους. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, το Σεβασμιότατο, υπάρχουν πολλές κατασκηνώσεις εκεί που έχουν πολλά μικρά παιδιά. Προσφέραμε ρούχα, παιχνίδια, παπούτσια, υγειονομικό υλικό. Τα δώσαμε στη Μητρόπολη, αυτή ξέρει πώς να τα διαχειριστεί. Υπάρχει εξαιρετική συνεργασία και θέλαμε και εμείς και οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας να προσφέρουν και με χαρά και εγώ συνόδευσα. Είναι πράγματα τα οποία είναι αξίας, δεν είναι μεταχειρισμένα. Πραγματικά είναι μια προσφορά όλων των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και με χαρά το έπραξα και θα το πράξω και στο μέλλον. Στα πλαίσια σας λέω της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε εκεί με την τοπική Μητρόπολη. Η προσφορά όμως των υπαλλήλων της Αντιπεριφέρειας δεν σταματά μόνο εδώ, καθώς ανάλογες δράσεις έχουν σημειωθεί ξανά στο παρελθόν, όπως στις φυλακές Νικρήτας. Η αλήθεια είναι αυτό, έχουμε δώσει και στις φυλακές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Δεν το γνωρίζουν οι Σεραίοι, έχει πάρα πολύ κόσμο στις φυλακές, είναι πάνω από 700 άτομα. Πολλοί εξ αυτών έχουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Πριν από ένα διάστημα πήγαμε και εκεί, ρούχα, παπούτσια και όπου μας ζητηθεί από τις δυνατότητες που έχουμε εμείς και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε και μάλιστα σε ανθρώπους που μπορούν να τα αξιοποιήσουν αμέσως και σωστά.